Συγχαρητήρια λοιπόν στην ελληνική δικαιοσύνη για την απόφασή της. Ναι. Ο Αχιλλέας ο Μπέος, μετά από 8 χρόνια μεγάλου δικαστικού αγώνα, κέρδισε αυτό το οποίο δικαιούταν από την αρχή. Την πώς ήταν η έδρα? 3-0. 3-0 το απόλυτο. Άσος, Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε. Να μόνο στο Γιώργο το Καραγεωργίου. Και στο Σταύρο τον Κόλκα μας. Και ο Σταύρος ο Κόλκας, μπράβο. Ναι, είμαστε το ένα χέρι νύβι τάλο και τα δυο το πρόσωπο. Και τα δυο το πρόσωπο, μπράβο. Μόλις αποθέωσα, φίλε μου Αχιλλέα, την ελληνική δικαιοσύνη για την εκπληκτική απόφασή της. Αφού έχω πει, Γιώργο, στο παρελθόν, ναι, ότι δεν πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω όμως ακράδακτα ότι υπάρχουν δικαστές με ήθος, αξία και ακαιρεότητα. Και το απέδειξαν περίτρανα. Δεν πανηγυρίζω, γιατί βέβαια όλοι οι δικαστές δεν είναι ίδιοι, τα δάκτυλα δεν είναι όλα ίδια. Μα εσύ, Αχιλλέα μου, ήσουν χαρακτηριστικό. Από εργαλεία, ναι, του συστήματος που είχαν στοχοποιήσει έναν άνθρωπο, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι αποπλανήσουν την κοινή γνώμη για τα μνημόνια και την καταστροφή που φέραν στην πατρίδα μας και στο λαό. Και βίωσα αυτό που βίωσα. Δεν πανηγυρίζω, γιατί δεν είναι αυτό που σκοπός μου η επιστροφή μου στο ποδόσφαιρο. Έχω άλλες προτεραιότητες. Αλλά είναι μια δικαίωση για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου να μάθουν την αλήθεια. Μα ίσως είναι χαρακτηριστική περίπτωση σαν η υπόθεση Dreyfus του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη. Εσύ κατηγορήθηκες για δωροδοκία χωρίς να υπάρχει κάποιος που να έχει πάρει τα χρήματα. Αυτό είναι μοναδικό αυτό, φαινόμενο στα παγκόσμια χρονικά. Ναι, ακούς τι λέει, τι έλεγε η απόφαση. Άγνωστο δώρο, σε άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο τόπο. Η χαμένη Ατλαντίδα δηλαδή. Γελάει ο κόσμος. Ντροπή, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μια ανακούφιση, πρόεδρε, την έχεις τώρα. Δεν γίνεται να μην έχεις μια ανακούφιση. Όχι, ανακούφιση δεν πανηγυρίζω. Απλά έχω, όπως λες, μια ανακούφιση και μια, αν θέλεις, ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του ονόματος των παιδιών μου. Αυτό είναι. Τέλεια, τέλεια. Τίποτα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να γυρίσω στο ποδόσφαιρο. Και σε ποιο ποδόσφαιρο τώρα, να μου πείτε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τη δικαστική σελίδα και να σε πάω τέλειο λίγο στο Βόλο, στην πόλη που τόσο αγαπάς και προσφέρεις τα μέγιστα εκεί. Εκεί, και αυτό αποδεικνύεται με το έργο, όχι με τα λόγια. Έτσι, αναμφίβολα. Στην ομάδα τώρα του Βόλου, εγώ εκεί πίστευα ότι θα γίνουν οι δύο ομάδες όταν πήγες εσύ και έχεις πάντα το επιτυχίες σαν πρόεδρος και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό Βόλου, ότι εκεί ο στόχος ήταν να ενώσεις τις ομάδες, τον Ολυμπιακό, ναι, και την Νίκη. Ναι. Ανταυτού, κάναμε μια τρίτη ομάδα η οποία μεγαλουργεί. Το Βόλο. Αυτός παραμένει ο στόχος και στο τέλος θα επιτευχθεί, να ξέρετε. Γιατί οι αντιδράσεις που υπήρχαν από τις ομάδες της Νίκης και του Ολυμπιακού δεν ήταν από το σύνολο των φιλάθλων, ήταν από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λιμένουν τη Νίκη και τον Ολυμπιακό, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις, έστε γρεμματάκες μέσα. Τι έγινε, ένταση. Ένταση, ναι, είναι τέτοια. Μ' αρέσει, μέσα στη ζωή, καθημερινά. Εγώ μιλάω, δίνω συνέντευξη. Ο Βόλος λοιπόν, τώρα η ομάδα αυτή 22 βαθμούς, οριάζει. Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια, έτσι θα τα αποκαλέσω. Έχεις δικαίωμα. Έχουν λόγο ύπαρξης εάν κάνουν αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει. Το σωστό, ποιο είναι το σωστό? Μια ομορφιά. Να ενώσουμε την πόλη. Και ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι το σωστό. Πρόεδρε, είναι λογικό. Είναι μια αγορά δύσκολη, το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Αν δεν υπάρχει θα υπάρχει μιζέρια. Ξέρετε κάθε Κυριακή τι συμβαίνει με αυτές τις ομάδες. Πηγαίνουν σε κάτι χωριά και μαζεύουν σε αλικάρια και χόρτα και παίζουν και μια μπάλα. Δεν τρέπονται λίγο. Γελάει ο κόσμος. Γελάνε και οι νεκροί. Δηλαδή να πω ότι είχε έναν μεγάλο παράγοντα νίκη η Ολυμπιακός. Να υποκληθείς. Να υποκληθώ, βέβαια. Εδώ πάμε τώρα. Δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό ή με την νίκη. Έχει να κάνει με την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Να διεκδικήσει μια πίτα από το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας μας, τη Super League, και ο Βόλος. Ο Βόλος αυτό, για να γίνει πόλη. Αυτό, για να γίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχει ο Μυτιλινέος, ο Κόκαλης, ο Σαββίδης κτλ, πρέπει να ενωθούν όλοι. Να ενωθούν για να είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αντέξει στην αγορά του Βόλου. Πιστεύω
ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Εγώ θεωρώ τα λες πάρα πολύ ωραία. Η γοητεία της απλότητας, τι καλύτερα από μια τόσο όμορφη πόλη όπως είναι ο Βόλος. Εγώ τη θεωρώ τη δεύτερη ομορφότερη μετά τη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις ότι είμαι λίγο σοβινιστής. Έτσι. Να έχει μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει με τη δική σου τη βοήθεια. Γιατί είσαι στο άθλημα, αν όχι εκ των κορυφαίων, ένας εκ των κορυφαίων. Εγώ, Γιώργο μου και Χρήστο, θα κάνω την προσπάθεια αυτή όσο μπορώ. Όσο μπορώ, θα κάνω κατάθεση ψυχής, γιατί ο αυτοσκοπός είναι αυτός, δεν είναι να κάνουμε κακό στη νίκη στον Ολυμπιακό. Ο νίκη και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν να υπάρχουν, η ιστορία συνεχίζεται. Απλά θα παραμείνουν αεραστεχνικά σωματεία. Δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη να διεκδικούν και να σπέρνουν μιζέρια, κακομοιριά, έξτρα μίσους, δεν μας χωρίζει τίποτα. Αντίθετα μας ενώνουν πολλά. Πάρα πολύ και ωραία. Πάμε στο σενάριο ότι τελειώνει πρώτος ο Βόλος στο πρωτάθλημα. Και ανεβαίνει η κατηγορία. Ναι. Αλλά ναι. Θα έρθουν μόνοι τους στο τέλος. Έτσι πιστεύεις? Κοιτάξτε, η πρόσκληση είναι συνεχόμενη και καθημερινή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όποτε θέλουν, δεν είναι θέμα ούτε οικονομικό, ούτε να διεκδικήσουμε ποιος θα είναι και τι. Για το καλό της πόλης και του ποδοσφαίρου είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι μετοχές είναι στη διάθεσή τους. Τέλεια μιας. Διάθεσή τους. Όποιος θέλει, ας πάρει από λίγες μετοχές δωρεάν. Από τη στιγμή που θέλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της μία και μοναδικής ομάδας επαγγελματικής, λέω έτσι, μόνο επαγγελματικής, στο Βόλο. Τεχνικά θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Γιατί οι ιστορίες συνεχίζονται. Εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Οι ομάδες και οι ιστορίες παραμένουν. Κάπου είδα ένα δημοσίευμα εν ώψη των δημοτικών εκλογών ότι μπήκε υποψήφιος απέναντί σας στον Βόλο άνθρωπος που συσχετίζεται με μεγαλομέτωχο ομάδα Super League. Αληθεύει αυτό? Όχι. Στηρίζεται όμως. Στηρίζεται, έτσι το κάνουν αυτοί. Εντάξει. Ναι, μία υποψηφιότητα. Ναι, στηρίζεται μία υποψηφιότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα έργα σου μιλάνε και ότι ο κόσμος ξέρει. Θεωρώ και πιστεύω ότι εγώ κάνω μία προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια εκτιμάται. Αν δεν εκτιμηθεί από τον κόσμο, παίρνω το καφλάκι μου και έβγα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας δήμαρχος, ούτε επαγγελματίας πολιτικός. Έχω και άλλα ενδιαφέροντα να κάνω στη ζωή μου και ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Έχεις απίστευτη διάθεση για προσφορά και όρεξη. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, και το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή εκτιμήσει τώρα. Εάν άνθρωποι ασχοληθούν και προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν τους πολίτες του Βόλου, νομίζω θα πάρουν ένα αρνητικό όχι. Ούτως ή άλλως οι πρώτες δημοσκοπήσεις, αλλά και η διάθεση του κόσμου, δείχνει μια πανηγυρική νίκη και γι' αυτό είπα ότι όπως φαίνεται ο κόσμος εκτιμάει και αναγνωρίζει. Ωραία. Και για να μην σε ταλαιπωρήσουμε πολύ, θέλω λίγο να δούμε και στις ομάδες της πόλης. Εδώ γνωρίζεις εγώ ότι είμαι ακρεφνής ΠΑΟΚτσής. Θέλω να μιλήσεις για φέτος, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα και αν ο ΠΑΟΚ δικαιούται αυτό που στο τέλος λογικά θα κατακτήσει. Μετά από τόσους αγώνες που έκανε ο μεγαλοπαράγοντας πραγματικά που έχουμε, αυτός ο τεράστιος, ο Ιβάνος Σαββίδης. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο προβάδισμα, δεν το συζητάμε. Και έχει παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, άσχετα αν τον τελευταίο μήνα έχει κάνει μια κοιλιά. Από εκεί και πέρα όμως, το πρωτάθλημα κανένας δεν το έχει πάρει το Δεκέμβριο, παίρνονται το Μάιο. Ναι. Και μέχρι τότε πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει ανάλογη σοβαρότητα και με τη συμπαράσταση του κόσμου και όχι με λάθη του παρελθόντος να μην επαναληφθούν, νομίζω ότι ένα πρωτάθλημα που επί σειρά ετών 30 χρόνια. Από το 85, 33 φτάσαμε, 18 ήμουν και έγινα 52. 33, δεν το έχει πάρει τις περισσότερες φορές βέβαια ευθυνόταν αυτός, άλλες όμως φορές το στερήσανε. Όπως πέρσι. Πέρσι έχει και πέρι διευθύνης ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο... Ιδανική αυτόχερες ήμασταν πέρσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αλλά πιο παλιά που το κλέβανε. Επειδή τα βλέπεις τώρα από έξω και σίγουρα με πιο ψύχρεμη ματιά, αυτή η τοξικότητα που βγαίνει, που σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους, που ο Ολυμπιακός παραπονιέται, η ΑΕΚ τα δικά της, ο ΠΑΟΚ τα δικά του, πώς το βλέπεις?
Υπάρχει λόγο. Καταρχήν, για φέτος δεν είδα καμία ΑΕΚ να παραπονιέται και είδα έναν Ολυμπιακό να κλαίει. Αλλά ερωτάω, έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να μην θέλει ψήρα? Για να μην πάω να ανέβω στον έκτο όροφο και πηδήξω. Εγώ έφτασα. Σε περιμένω. Δηλαδή είμαι αυτόν. Δηλαδή είμαι αυτόν. Τρελαίνεσαι, αυτή είναι η λέξη. Για να πω και φέτος. Πώς κέρδισε τον Πανιόνιο? Ληστεία. Πώς κέρδισε τον Ατρόμητο? Δηλαδή οι διαιτητές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη? Όταν λοιπόν τα λάθη αυτά είναι εις βάρος άλλων ομάδων είναι καλά, και όταν τα λάθη είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, λάθη κάνουν όλοι οι άνθρωποι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Τι να κάνουμε δηλαδή? Εγκλήματα δεν έχουν γίνει που γινόντουσαν άλλες φορές. Το 100% δεν υπάρχει βασικά. Ναι, αυτό. Α, εσύ έχει ζήσει και σπάθα, έχει ζήσει και σπάθα, έχει ζήσει και τον άλλον. Δηλαδή τι να λέμε, είναι να ανοίξουμε κυκλοπαίδια, να ξεκινήσει τώρα και να τελειώσει μετά από 4 χρόνια να λες. Θεωρώ ότι η ελληνική διευθυνσία έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό προς το καλύτερο και όπως ένας παίκτης σε έναν αγώνα κάνει 10 και 15 φορές λάθος, έχει και ένας διευθυντής το δικαίωμα να κάνει 2-3 λάθη, αρκεί να μην έχουν σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, να μην υπάρχει δόλος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δικαιωματικά φέτος βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ωραία. Ωραία πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε καλές γιορτές, υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και πάρα πολύ χαρτί που να μην είναι υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια σου, Αχιλέα μου. Γεια σου, πρόεδρε.